χρόνο που έφερε ανθρώπινες απώλειες, οικονομικές πληγές και κούραση σε όλους, είμαστε ήδη λίγο πριν το χάραμα της επόμενης μέρας. Ξεκινά που να είναι η περίοδος της μετάβασης σε μια νέα κανονικότητα, μια νέα εποχή. Ο κόσμος αύριο δεν θα γυρίσει στο χθες. Σταδιακά αλλά απαρέγκλητα θα αλλάξει ταχύτητα. Θα αλλάξει ρυθμούς, θα αλλάξει προφανώς και προσανατολισμούς. Ζούμε ήδη στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Στην εποχή των νέων τεχνολογιών και των μεγάλων προκλήσεων. Σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Ο κόσμος που έρχεται θα είναι ψηφιακός. Και στον κόσμο αυτό θα κινηθεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Το κράτος της χασούρας, της γραφειοκρατίας, της παραπομπής του πολίτη από γραφείο σε γραφείο, το κράτος των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, δεν μπορεί να προκάνει όσα έχει να κάνει. Χρειάζεται ψηφιακό μετασχηματισμό. Χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό που ήδη ξεκινήσαμε. Είναι βέβαια προφανές πως ο ψηφιακός κόσμος δεν αφορά μόνο το κράτος. Αφορά την εκπαίδευση και την ανάγκη επανεκπαίδευσης. Αφορά την εργασία, τη συνεργασία, τη επικοινωνία. Αφορά τις επιχειρήσεις και τις νέες επενδύσεις. Την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Την έρευνα και την καινοτομία. Μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλεργασία και η τηλεσυνεργασία. Δεν θα παραμένουν απλά και μόνο σαν διαδικασίες υποκατάστασης των δραστηριοτήτων που είχε απαγορεύσει ο ιός. Θα ανατρέψουν το επιχειρηματικό μοντέλο. Θα ανατάξουν τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, και θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες. Οφείλουμε λοιπόν να προσαρμοστούμε, να εκπαιδευτούμε και να επενδύσουμε σε αυτό που έρχεται. Να αποκλείσουμε σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο την ψηφιακή φτώχεια, αλλά και να βγούμε μπροστά. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες μπορούν να τα καταφέρουν. Έχουμε ικανό ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τώρα και τους πόρους που απαιτούνται. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που πρόσφατα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ως ένα από τους τέσσερις πυλώνες την ψηφιακή μετάβαση. Τη στρατηγική δηλαδή αξιοποίηση της τεχνολογίας στη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων, υποδομών και κινήτρων για την αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, τους νέους μας. Έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και τις συνθήκες του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι να οδηγήσουμε τη χώρα στη νέα εποχή μέσα από μια εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κράτους και επιχειρήσεων, οικονομικών, επιστημονικών, πολιτισμικών δραστηριοτήτων, όπως αποτυπώνονται στη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025. Να μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να εργαστεί με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Να απελευθερώσουμε και να αξιοποιήσουμε την παραγωγική αξία των δεδομένων του δημοσίου. Να εντάξουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αφορά στην ψηφιακή μετάβαση είναι αποκαλυπτικό των προσανατολισμών της κυβέρνησής μας. Στόχος άλλωστε του σχεδίου δεν είναι απλά και μόνο η ανάκαμψη στη μετα-COVID εποχή. Είναι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, σε μια νέα εκδοχή για τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί η χώρα μας. Το σχέδιο αυτό δεν είναι απλώς μια οικονομική μετάβαση. Είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς. Μια μετάβαση που συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Μια μετάβαση στον κόσμο που έρχεται, στον κόσμο της ψηφιακής διακυβέρνησης, της ψηφιακής γνώσης και εξειδίκευσης, της ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας, της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Σε αυτόν τον πυλώνα σχεδιάζονται κομβικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις στο σύνολο της χώρας, ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα, ψηφιακός μετασχηματισμός της παιδείας, ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης, πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, οι οποίες είναι και οι πιο ευάλωτες στις αλλαγές εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τόσο επλήγησαν κατά τον τελευταίο χρόνο, έχουμε ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα,
η δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-shops, το πρόγραμμα ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων, startups, τα προγράμματα που αφορούν στην υποστήριξη ερευνητών. Σημειώνω ξεχωριστά όσον αφορά την καινοτομία, την ιδιαίτερη σημασία που έχει το γεγονός ότι στην περιοχή μας και υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης λειτουργεί η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία καλείται να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως συντονιστής και επιταχυντής των καινοτόμων ιδεών και έργων. Εξαιρετικά θετικό και ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι παγκόσμια επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως η Cisco, η Pfizer, η Microsoft και πολλοί άλλοι στηρίζουν την προσπάθεια και τον ψηφιακό, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, κάνουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους επιστήμονες και δίνουν στην ουσία ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή μας, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Με τη δική τους συνεισφορά, με την υποστήριξη των εξαιρετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουμε στην περιοχή μας, αλλά κυρίως με την ύπαρξη του τόσο αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, μόνο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για τη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ένα είναι πλέον περισσότερο από βέβαιο, πως μαζί με το τέλος της πανδημίας έρχεται και η αρχή μιας νέας εποχής ανάκαμψης, ανάτασης και δημιουργίας. Χρέος όλων είναι η συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών σε κοινούς στόχους. Έτσι, ώστε όλοι μαζί να πάμε πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο μπροστά. Να ανακτήσουμε το έδαφος που χάθηκε και να κερδίσουμε το αύριο που είναι ήδη παρόν. Να αφήσουμε πίσω μας μια και καλή ιδεολειψίες και κουλτούρες του παρελθόντος και να προχωρήσουμε δυναμικά στη νέα εποχή. Έτσι, ώστε όλοι μαζί, 200 χρόνια από την Εθνικευσία, να κάνουμε το 2021 αφετηρία και έμπνευση για τη νέα εποχή. Οι Έλληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωσή σας.